την απόφασή της να κλείσει το 2021 το εργοστάσιο της στο Swindon, όπου απασχολούνται 3.500 άτομα, ανακοίνωσε η Honda. Η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τέρεζα Μέη, εξέφρασε την απογοήτευσή της σε επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η απόφαση αποτελεί πλήγμα για τη βρετανική οικονομία. Θα συμμετάσχω στην πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας στο Swindon μαζί με εκπροσώπους των σωματείων και θα κάνω τα πάντα ώστε να διασφαλίσω ότι όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της Honda θα βρουν νέες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Σε συνέντευξη τύπου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Honda ισχυρίστηκε ότι η απόφαση δεν σχετίζεται με τον Brexit αλλά με τις αλλαγές στην παγκόσμια αγορά. Όπως γνωρίζετε, η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε φάση καμπής. Για να επιβιώσει η Honda υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να παρέχουμε τα προϊόντα μας με μια ταχύτητα που θα καλύπτει τις ανάγκες των πελατών μας. Για τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο της Honda στο Swindon, η επόμενη μέρα προκαλεί φόβο. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η αντίδραση είναι τρομερή. Όλα είναι μαύρα. Πολλές οικογένειες, πολλοί άνθρωποι με παιδιά όπως εμείς οι ίδιοι θα βρεθούμε στο μηδέν. Η Honda κατασκευάζει 150.000 Honda Civic ετησίως στο Swindon.